Κύριε Βοριά, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα και σας στους ακροατές. Σας ευχαριστώ. Να είστε θερμά, να είστε καλά. Πείτε μου λίγο λοιπόν, εκλογές από αύριο, στείνονται οι κάλπες. Εκτιμάτε ότι θα έχουμε συμμετοχή? Φαντάζομαι ότι απευθύνεται ένα κάλεσμα στα σωματεία στους εργαζομένους να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες για μια ισχυρή διοίκηση, όποια και αν αναδειχθεί, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Οι εκλογές πάντα είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Οι εργαζόμενοι αποφασίζουν και η εκπροσώπησή τους, οι σύνεργοι τώρα εδώ πέρα στο εργατικό κέντρο, το ποιο θα είναι η επόμενη διοίκηση. Σίγουρα πρέπει να τελειώνουμε, τα προβλήματα τρέχουν, πρέπει να ασχοληθούμε με τα προβλήματα των εργαζομένων. Δυστυχώς πολλές φορές σε τέτοιες διαδικασίες γίνονται συμβάντα που έχουμε ουσιαστικά την ευθύνη όλοι μας, και γι' αυτό θα έλεγα να χαμηλώσουν οι τόνοι. Υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να την τιμήσουμε όλες οι παρατάξεις, και πραγματικά να πάρουμε σε μια διαδικασία η οποία θα αναδείξει τους εκπροσώπους αυτούς που νομίζει ο κόσμος ότι θέλει να τους αντιπροσωπεύσει. Η αλήθεια είναι, και δεν θέλω να μπούμε στην ουσία γιατί όντως σας το είπα και στην ιδιωτική μας συζήτηση, νομίζω ότι καλό είναι κυρίως να μείνουμε σε αυτό ότι καλούνται οι εργαζόμενοι όντως να προσέλθουν στις κάλπες μαζικά για να αναδειχθεί μια νέα διοίκηση ισχυρή στο εργατοεπαλληλικό κέντρο. Όμως η αλήθεια είναι ότι πηγαίνουμε προς τις εκλογές αυτές υπό μια με πάρα πολύ, νομίζω, έτσι οξυμένη κατάσταση, μια ένταση δηλαδή, καταγγελίες ένθεν κακήθεν. Έτσι, είδα και μια δική σας ανακοίνωση εχθές ως απάντηση σε καταγγελίες της ΔΑΣΠΑΜΕ, και νομίζω ότι είναι καλό το και αυτό που λέτε, που προείπατε, ότι δηλαδή καλό είναι να πέσουν λίγο οι τόνοι. Είναι λίγο πιο ήρεμα σήμερα τα πράγματα, γιατί από τη μια έχουμε καταγγελίες για το Μητρό, εσείς μιλάτε για ψευδείς ειδήσεις. Εδώ πέρα είναι μια διαδικασία η οποία δεν γίνεται πρώτη φορά και οι συνάδελφοι την ξέρουν. Όλη η διαδικασία από τη σύγκληση του συνεδρίου μέχρι να τελειώσουν οι εκλογές γίνεται με βάση του καταστατικού, με βάση τον νόμο, όλα προχωράνε. Από εκεί και πέρα, κάθε εξάλλου το νόμος δίνει και κάθε δικαίωμα στον οποιοδήποτε να υποβάλει και τις αντιρρήσεις του και τις αισθάσεις του και να κάνει ό,τι νομίζει που θεωρεί ότι έχει δίκιο, όπου και αν προέρχεται. Άρα λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα κλίμα ήσυχο, χωρίς, δεν χρειάζονται ούτε εκνευρισμοί από κανέναν μας, ούτε τίποτα άλλο, γιατί σίγουρα αυτά που και τις προηγούμενες μέρες, με ευθύνη επαναλαμβάνω όλων μας, το μόνο που καταφέρνουμε είναι την αμαύρωση της εικόνας του εργατικού κέντρου, και αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι δεν ενδιαφέρονται για τις διαδικασίες. Αυτό που ενδιαφέρονται είναι να δούμε τι θα κάνουμε με τα προβλήματά τους. Άρα επήγει να τελειώσουμε τη διαδικασία, έρχεται μια μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση, να αντιμετωπίσουμε και να ασχοληθούμε με τα προβλήματά τους. Η αλήθεια είναι αυτή που λέτε. Φαντάζομαι βέβαια ότι οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται και τις διαδικασίες υπό την έννοια να είναι βέβαιοι, να αισθάνονται μία ασφάλεια ότι αυτές γίνονται με βάση το καταστατικό, αλλά το είπατε ήδη αυτό, ότι κατά τη γνώμη μας έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε λίγο στραβά το πράγμα από το συνέδριο τότε. Είναι αντικαθιστικό αντιπροσώπου, παρουσία όλων. Τώρα, αν κάποιοι θέλουν να παρουσιάσουν έτσι κάποιες εικόνες διαφορετικές, εντάξει, σας λέω, υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται. Γίνονται όλες οι εκλογές, είτε το σωματείο του εργατικού κέντρου, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Οπότε οτιδήποτε είναι, νομίζω ότι είναι σε μια νόμιμη διαδικασία. Νομίζω, είμαι σίγουρος, και γι' αυτό τηρείται η νόμιμη διαδικασία. Από τις 12 λοιπόν αύριο το μεσημέρι, σωστά, έως τις 8 καθημερινά για τις επόμενες 3 ημέρες. Σωστά το έχω συγκρατήσει, κύριε Βοριά? Ακριβώς. Άλλη μια φορά ένα κάλεσμα μέσα από τη μαζικότητα. Δείχνουμε πραγματικά ότι το κίνημα των εργαζομένων υπάρχει, είναι εδώ και είναι έτοιμο να αντισταθεί σε όλες αυτές τις αντιεργατικές πολιτικές. Θα σας αποδεσμεύσω και θα σας ευχαριστήσω κάνοντας μια προσωπική ερώτηση. Επιτρέψτε μου, και αν προφανώς θέλετε, στο κλίμα μεταξύ εσάς και του κυρίου Βρέντζου, το λέω γιατί οξύνθηκαν πολύ τα πνεύματα τις προηγούμενες ημέρες. Έχουν όντως λίγο πέσει οι τόνοι μπροστά? Κοιτάξτε, εγώ δεν κρατάω σε κανέναν κακία και για τίποτα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Εξάλλου, έχω να τον δω και μέρες στο εργατικό κέντρο.
Δεν έχω. Εμένα με ενδιαφέρει να τελειώνει αυτή η διαδικασία και να ασχοληθούμε με τα προβλήματα των εργαζομένων. Δεν κρατάω, δεν έχω προσωπικά με κανέναν. Να ξεκινήσει λοιπόν η διαδικασία και να ολοκληρωθεί ομαλά, εύχομαι και εγώ, με μαζικότητα ελπίζω και εγώ η συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βοριά, και σας εύχομαι και καλή επιτυχία βεβαίως. Να είστε καλά. Καλημέρα.